πάμε ευθύς αμέσως στη συνάδελφο Μικαέλα Μέσου, έτσι να μας δώσει τα κυριότερα ρεπορτάζ με τα οποία επικεντρώθηκε η ιστοσελίδα της Offside. Μικαέλα μου, καλησπέρα. Καλημέρα Χαρούλα, καλημέρα και στους τηλεθεατές μας. Να αρχίσουμε με τη νύχτα τρόμου στο Τελ Αβίβ, όπου μπαράζ εκρήξεων σημειώθηκε λίγο μετά τις 9 το βράδυ της Τρίτης στο Τελ Αβίβ και σε άλλες περιοχές του κεντρικού Ισραήλ, αφού προηγουμένως είχαν ηχήσει σιρήνες που προειδοποιούσαν για εισερχόμενους πυράβλους από την Λωρίδα της Γάζας. Τα χτυπήματα που σημειώθηκαν στο Ισραηλινό έδαφος ακολούθησαν τη δέσμευση των μαχητών της Χαμάς και Ισλαμικής Τζιχάντ να απαντήσουν σε μια Ισραηλινή αεροπορική επίθεση σε κατοικημένη περιοχή στη Λωρίδα της Γάζας νωρίτερα το απόγευμα της Τρίτης. Σύμφωνα με βίντεο που έχουν κυκλοφορήσει, φαίνεται πως πυράβλοι έχουν πλήξει σημεία στο Τελ Αβίβ, ενώ σύμφωνα με την αστυνομία, πλήγματα δέχτηκε το προάστιο Ρισόν Λεζιόν, όπου εντοπίστηκε μια γυναίκα η οποία είχε χάσει τη ζωή της, ενώ σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης στέθηκε και η πόλη Λοντ. Να πούμε ότι την ώρα της επίθεσης έκλεισε το αεροδρόμιο του Τελ Αβίβ και κάποιες πτήσεις ανακατευθύνθηκαν και προσγειώθηκαν τελικά στην Κύπρο. Οι συγκεκριμένες πτήσεις είναι 2. Ενώ η ένταση κλιμακώνεται επικίνδυνα, Χαρούλα, και ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός είπε χθες βράδυ ότι η Χαμάς θα πληρώσει βαρύ το τίμημα για την ψεσινή επίθεση. Παρακολουθούμε τις ραγδαίες εξελίξεις και ενημερώνουμε συνεχώς στην Offside. Μάλιστα. Να περάσουμε και στα δικά μας, Χαρούλα, και στα της πανδημίας. Μετά τις μεγάλες χαλαρώσεις της Δευτέρας, το Safe Pass αλλά και κάποιες εξαιρέσεις που δίνονται σε όσους εμβολιάζονται, είναι λογικό πλέον να φουντώνει η συζήτηση για το πότε θα βγάλουμε τη μάσκα. Το μέλος της επιστημονικής ομάδας Dr. Ζωή Δωροθέα Πανά κλήθηκε από την Offset να απαντήσει στο ερώτημα εάν και πότε θα γίνει αυτό το βήμα και θα σταματήσουμε και πότε θα σταματήσουμε να φοράμε τη μάσκα. Η Dr. Πανά εξήγησε ότι εφόσον μέχρι το τέλος Ιουνίου το εμβολιαστικό πρόγραμμα τουλάχιστον με την πρώτη δόση αγγίξει τα όρια 65-70% είναι δυνατή η απαλλαγή από τη μάσκα σε εξωτερικούς χώρους. Θυμίζουμε ότι στόχος είναι σε αυτόν τον ποσοστό εμβολιασμού η Κύπρος να φτάσει μέχρι το τέλος Ιουνίου. Σύμφωνα με τη Δόκτωρ Πανά, εφόσον δημιουργηθεί το τείχος ανοσίας, ίσως δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για να παραχωρηθούν χαλαρώσεις για απαλλαγή της μάσκας σε εσωτερικούς χώρους, όχι όμως σε λεωφορεία ή αεροπλάνα. Το βασικό ερώτημα που απασχολεί είναι κατά πόσον η απαλλαγή της μάσκας θα αφορά όλο τον πληθυσμό ή μόνο τους εμβολιασμένους. Όπως ανέφερε το μέλος της επιστημονικής ομάδας, εννοούμενο ότι το τείχος ανοσίας που θα δημιουργηθεί το επιτρέπει, η απαλλαγή της μάσκας με αυτές τις προϋποθέσεις θα αφορά όλον τον πληθυσμό. Το ίδιο ερώτημα απευθύναμε και στον καθηγητή ιολόγο μέλος της επιστημονικής ομάδας, Δόκτωρ Πέτρο Καραγιάννη, ο οποίος εξήγησε ότι εφόσον το εμβολιαστικό πρόγραμμα με την πρώτη δόση καλύψει το 65%, τότε μπορεί να δοθούν οι χαλαρώσεις σε εκείνες που θα επιτρέπουν την απαλλαγή της μάσκας σε εξωτερικούς χώρους. Όπως είπε, εάν δοθούν οι χαλαρώσεις που θα επιτρέψουν από το τέλος Ιουνίου, αρχές Ιουλίου την απαλλαγή της μάσκας, αυτό θα αφορά ολόκληρο τον πληθυσμό και όχι μόνο τους εμβολιασμένους. Πάμε τώρα στις ουρές για rapid test, Χαρούλα, αφού η κυβέρνηση ψάχνει περαιτέρω λύσεις για να μην ταλαιπωρούνται οι πολίτες. Τα σημεία αυξήθηκαν, τα ωράρια επεκτάθηκαν και όπως πληροφορείται η Offside, στη μάχη ρίχνεται και η πολιτική άμυνα για να βοηθήσει τους πολίτες. Με αστραπιές ενέργειες και κατόπιν συνεννόησης με το Προεδρικό, η πολιτική άμυνα αποκτά καταληκτικό ρόλο με στόχο την ομαλή διεξαγωγή των δειγματοληψιών rapid test στο παρόν στάδιο μόνο. Η διοικήτρια της πολιτικής άμυνας Μαρία Παπά, μιλώντας στην Offside, εξήγησε ότι η πολιτική άμυνα θα συνδράμει σε 60 κεντρικά σημεία δειγματοληψιών στις πόλεις. Σύμφωνα με την κυρία Παπά, πέρα από την τοποθέτηση στεγάστρων στους χώρους, ώστε το κοινό να προστατεύεται από τον ήλιο και την προσφορά μπουκαλιών νερού, η υπηρεσία θα συνδράμει και με άλλους τρόπους. Μάλιστα. Σύμφωνα με την κυρία Παπά, ακόμα και σήμερα θα είναι έτοιμο το σχέδιο για εκμετάλλευση κλειστών χώρων, όπως αθλητικά κέντρα, όπως το στάδιο Τάσος Παπαδόπουλος, Ελευθερία, χώροι Πανεπιστημίου Κύπρου, το αθλητικό κέντρο Σπύρος Κυπριανού και άλλα. Το σχέδιο, να πούμε, θα εξυπηρετεί στα εξής. Πρώτον, να προσφέρονται ανέσεις στους πολίτες που αναμένουν τη σειρά τους και δεύτερον, να επεκταθούν οι χώροι δειγματοληψιών.
Παράλληλα, η κυρία Παπά είπε ότι θα γίνει προσπάθεια εκμετάλλευσης των σχολικών αιθουσών, αν και αυτό θα εξαρτηθεί από το πρόγραμμα των Παγκύπριων Εκστάσεων. Επίσης, η πολιτική άμυνα θα έχει καθήκοντα ταξινόμησης των πολιτών που βρίσκονται στα σημεία δειγματοληψιών. Αυτά μέχρι στιγμής, Μικάλα, μου σε ευχαριστώ πολύ.